καλώς ορίζω στο Market News. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσεις στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσης. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και δική μου χαρά. Πολύ. Έγκλημα και τιμωρία, λοιπόν. Ένα κλασικό αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εδώ στο Θέατρο Άνεσης, με τη σκηνοθετική ματιά του Λεβάν Τσουλάτς, έτσι. Του Λεβάν Τσουλάτς, ακριβώς. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τον κύκλο των παραστάσεων. Καλώς έχω των πραγμάτων μέχρι την Κυριακή των Βαΐων θα βρισκόμαστε εδώ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη και επικοδομητική χρονιά για μας. Κάναμε μια παράσταση η οποία καταφέραμε να επικοινωνηθεί, να ο κόσμος να την αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Τόσο όσον αφορά την καλλιτεχνική της ηχεία, αλλά και όσον αφορά και την εμπορευματική της, να το πω έτσι, αξία. Γιατί είχα πολλοί κόσμο που μας είδε και ήταν μια παράσταση που νομίζω ότι πήρε πραγματικά τα καλύτερα σχόλια από το κοινό και από τους ειδικούς. Και αυτό πάντα σε γεμίζει χαρά, ειδικά στις εποχές της οποίας διανύουμε. Βέβαια, σίγουρα. Τα επόμενα βήματα. Ο Λεβάν Τσουλάτς έχει μια καταγωγή η οποία θεωρούσε ότι προσυδειάζει στο έργο. Ναι, προέρχεται από το πρώην σοβιετικό καθεστώς, είναι Γεωργιανός. Το Ντοστογεύσκι τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι μέσα στην κουλτούρα τους, μέσα στο αίμα τους και νομίζω ότι ήταν ένας από τους λόγους, για τους οποίους η δουλειά πήγε έτσι πάρα πολύ καλά. Υποδίεσε τον Ερασκόλνικοφ, έναν φοιτητή νομικής, ο οποίος διαπράττει ένα διπλό φόνο. Mm. Όπως έχεις δηλώσει, πρόκειται για τον πρώτο τρομοκράτη της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Τη σύγχρονη τουλάχιστον, γιατί υπήρχαν τρομοκράτες ενδεχομένως και στην αρχαία τραγωδία και στο αρχαίογραμμα. Αλλά στη σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία, ναι, είναι ο πρώτος παγκόσμιος τρομοκράτης, γιατί αυτό το διπλό φωνικό το οποίο διαπράττει δεν το διαπράττει είτε λόγω κάποιας ψυχικής ασθένειας, είτε λόγω για να βιοποριστεί. Κάνει μια μικρή, όχι μια μικρή, μια μεγάλη επανάσταση αφαιρώντας μία ουσιαστικά ζωή, θέλει να αφαιρέσει για αυτόν τον λόγο, δολοφονώντας τη γριά τοχογλύφο, μια γριά τοχογλύφο τέλος πάντων, η οποία έτσι απομυζεί το αιματοκοσμάκι, για να το πούμε έτσι λίγο πιο απλοϊκά, και κατά τα άλλα, κατ' επέκταση, ατυχώς δολοφονεί και την αδελφή της. Αλλά την πράξη δεν τη διαπράττει, όπως ανέφερα και πριν, για αυτούς τους λόγους, αλλά θεωρεί ότι κάνει μια μεγάλη επανάσταση συντελώντας στην αλλαγή, ας πούμε, της κοσμικής θεωρίας. Πρόκειται για έναν ευφύ άνθρωπο. Ναι. Θεωρείς εσύ ότι η ευφύα νομιμοποιεί το έγκλημα? Όχι, ένα έγκλημα δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση. Είτε είναι κάποιος ευφύης, είτε είναι κάποιος αδαής και όχι τόσο έξυπνος. Καλό είναι να, και ο κόσμος που έρχεται και παραδειγματίζεται και περνάει πάρα πολλά μηνύματα το έργο γύρω από αυτό, ότι η βία σίγουρα δεν αποτελεί πράξη επανάστασης. Υπάρχει κάποιο στοιχείο του ήρωα που εσένα σε συγκινεί? Ναι, βέβαια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυριεύεται από τα πάθη του. Όλοι οι άνθρωποι, λίγο έως πολύ, κυριευόμαστε από τα πάθη μας κατά καιρούς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θαυμάζω πάρα πολύ την ευφυΐα του και με συγκινεί σε κάθε άνθρωπο. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους έτσι, οι οποίοι διαθέτουν τόσο όξι πνεύμα, όπως ο Ερασκόλνικοφ. Και είναι ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας, είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας για όλη την παγκόσμια λογοτεχνία, όχι μόνο για τα θέατρα, γενικότερα. Ναι, και με συγκινεί και όλο αυτό ο πόνος που κουβαλάει γύρω από για όλα αυτά τα κακό κείμενα, τα κοινωνικά, τα οποία συμβαίνουν, και φυσικά και όλο αυτό το δέσιμο το οποίο έχει με ανθρώπους της οικογένειάς του, όπως είναι η αδελφή του, παράδειγμα. Πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος της ζωής σου μέχρι στιγμής? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Μέχρι στιγμής με ρώτησες. Ναι, είναι ένας σπουδαίος ρόλος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και με όλους τους συντελεστές της παράστασης και με τον σκηνοθέτη μας για μια ακόμα φορά, τον Λεβάν, γιατί συνεργαστήκαμε και πέρσι στο λεωφορείο Πόθος, που τον ανεβάσαμε. Ήταν μια πολύ, πολύ ευτυχή συγκυρία. Ίσως είναι η πιο πετυχημένη φορά που ανέβηκε. Βέβαια, θα αδικήσω τώρα και τη συνάντησή μου με τον κύριο Μιχαλακόπουλο, που μου έκανε την τιμή πριν κάποια χρόνια και συναντηθήκαμε και κάναμε το κάθε πέμπτη, κύριε Γκρέν. Ο κόσμος του Ντοστογεύσκη και ο κόσμος του σήμερα συγκλίνουν κάπου, κατά τη γνώμη σου? Πάρα πολύ, ναι. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το έργο θεωρείται διαχρονικό, αλλά είναι και τόσο επίκαιρο, συνάμα. Ναι, γιατί το βλέπουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, τις οποίες γίνονται και με όλες αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες, οι οποίες συμβαίνουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι
βαδίζουν στα θυμάτια τη τρομοκρατία, μια λογική έχουν στο μυαλό του και κάτι, ένα υπόβαθρο υπάρχει από πίσω, το οποίο κινεί όλα αυτά τα νήματα. Σίγουρα βρίσκομαι πάρα πολύ επίση σε άλλα επίπεδα τα οποία συναντάμε ίδια σημεία, ας πούμε, κοινά σημεία με τον Ντοστογεύσκη, είναι όλη αυτή η κατάσταση τη οικονομική κατάρρευση η οποία υφιστάμεθα όλοι μα και η παγκόσμια κοινότητα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι το έργο βρίσκει σε όλους τους χαρακτήρες ότι υπάρχουν μέσα και όχι μόνο στο Ρασκόλνικο, βρίσκουν οι άνθρωποι σημεία να ταυτιστούν. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αφήνεις τα φορτία των ρόλων πίσω στη σκηνή ή τα κουβαλάς μαζί σου και εκτός θεάτρου? Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί δεν είμαστε μηχανήματα, είμαστε άνθρωποι και πρέπει και να χαλαρώνουμε και να αποφορτιζόμεθα και ώστε να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο καλύτεροι επαγγελματίες τη στιγμή που ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι, ότι αποφορτίζομαι κατευθείαν, έτσι. Γιατί... Ειδικά ο συγκεκριμένος είναι και ένας πολύ έντονος ρόλος. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης διακατέχεται από εντάσεις. Είναι και η σχηματική ματιά έτσι όπως έχει αποδοθεί και... Δεν μπορώ να πω ότι το κουβαλάω και, ας πούμε, και την επόμενη μέρα κτλ. Προσπαθούμε να διαδρομούμε τις ισορροπίες μας. Τι σε οδήγησε στο θέατρο, δηλαδή γιατί το έχεις ανάγκη? Ήταν κάτι που το ήθελες από μικρός? Όχι. Όχι, δεν ήταν κάτι που το είχα ανάγκη από μικρός. Απλά είχα πιάσει τον εαυτό μου να κρίνει πολλές φορές ανθρώπους, ηθοποιούς, ας πούμε, τότε που παρακολουθούσα και να κάνει γιατί το είπε τώρα αυτό έτσι, γιατί το Εκεί ίσως κατάλαβα μετέπειτα, όταν αποφάσισα πλέον να ασχοληθώ με την υποκριτική, ότι κάποιο μικρόβιο ίσως έστω πολύ βαθιά υπήρχε. Και μετά στην πορεία, όταν άρχισα να ασχολούμαι πιο εμπισταμένος... Αντιλήφθηκες ότι είναι αυτό που... Όχι απλά αντιλήφθηκα, εκεί έχει γίνει λίγο αιμονή. Η υποκριτική για μένα έχει γίνει λίγο αιμονή πλέον. Αυτό είναι το θέμα. Το θέατρο έχει γίνει λίγο αιμονή. Νομίζω και... ότι αυτή είναι και η συνταγή της επιτυχίας όμως. Είναι η συνταγή της επιτυχίας, δεν την ξέρει κανείς. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, γιατί αν την ξέραμε σίγουρα θα την κάναμε. Το ότι να είσαι όμως τόσο αιμονικός με τη δουλειά σου, όσο είμαι εγώ, πολλές φορές και εγώ βγαίνοντας απ' έξω και βλέποντας, ας πούμε, και λέω στον εαυτό μου, χαλάρωσε λίγο. Γκρέμισε λίγο. Όλα καλά πάνε, όλα καλά θα πάνε. Ναι. Επειδή σε είδα στην παράσταση, ακριβώς γι' αυτό σου έκανα και την ερώτηση όσον αφορά στα φορτία των ρόλων. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι βιώνεις το ρόλο πραγματικά. Γι' αυτό κάποιες φορές είναι και πολύ. Δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ κολακευτικό αυτό που λες. Σίγουρα πάντως δεν σκοτώνω ηλικιωμένα. Δηλαδή, ευτυχώς. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια επιστροφή των ανθρώπων στο θέατρο. Το αντιλαμβάνεσαι και πού το αποδίδεις αυτό? Δεν το έχω αντιληφθεί πλήρως, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι γεμάτα τα θέματα. Εφόσον μου το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις περισσότερο από μένα. Αν ισχύει αυτό που λες, εμείς φέτος πραγματικά και αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων, το βιώνουμε αυτό. Είναι πράγματι, πήγε πάρα πολύ καλά η φετινή χρονιά. Εγώ το τοποθετώ στην ανάγκη του κόσμου το τι έχει να πει. Θέλει με την καλή έννοια να ψυχαγωγηθεί. Όταν ζούμε σε μια εποχή που έχουν αλλάξει λίγο τα... Υπάρχει μια... Έτσι, πώς να σου πω... Ο κύβος έχει αρχίσει λίγο να αλλοιώνεται και λίγο να έχει γωνίες, οπότε ο κόσμος θέλει λίγο αυτές τις γωνίες να τις... κάπως να τις καλύψει με κάτι. Να τις λιάνει. Να τις λιάνει, ναι. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση οικονομικής φύσεως, θεωρητικά. Το πλαστικό χρήμα είναι γεγονός, ακόμη και στα θέατρα. Ναι. Τι σημαίνει για σένα, πώς το αντιλαμβάνεσαι, το βλέπεις σαν κάτι θετικό ή σαν κάτι που στερεί την ελευθερία? Κοίταξε να δεις. Πολύ θεωρητικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι στερεί την ελευθερία. Αν το πάρουμε πρακτικά, γιατί πρέπει να είμαστε λίγο πρακτικοί σε αυτές τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Γιατί, αν έχει κάποιος να κρύψει κάτι ή να το έχει κάτι, ας πούμε, στη φαρέτρα του κρυφό και να μην το φανέρωνε, δεν είναι νομίζω ότι το συνεννοώ, ειδικά στην εποχή στην οποία είμαστε. Οπότε είτε πλαστικό είτε χάρτινο, το ίδιο είναι αυτό. Δεν είναι όχι, δεν είμαι αρνητικός. Το λέω, παιδί μου, γιατί, ας πούμε, μπορεί να σου πει κάποιος ότι δεν θα μπορείς πλέον να αγοράσεις μια ακριβή τηλεόραση και την μπορεί να στοχοποιηθείς κατευθείαν, ας πούμε. Νομίζω ότι εδώ φτάνουμε σε.
Το έχω ακούσει, ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω ότι εδώ φτάνουμε σε σενάρια λίγο έτσι πολύ συνωμοσία. Νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που παρακολουθούν, αν υπάρχει και αυτοί. Το πιστεύω ότι μπορεί να παρακολουθούν. Νομίζω ότι ξέρουν ποιο άνθρωπο έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μια. Ή κάποιο άνθρωπο ακόμα και να μην την έχει, να μπορεί να έχει πάει να δανειστεί, ας πούμε, κάποια λεφτά ενδεχομένω, mm-hmm. γιατί θέλει να έχει αυτή την πολυτέλεια στη ζωή του ή αυτή την ανάγκη στη ζωή του, όπω να έχει μια μεγάλη τηλεόραση. Mm-hmm. Υπάρχει μια έντονη παρακμιακή εικόνα στον κόσμο γενικότερα σήμερα. Και μοιάζει η γη να τρέμει μονίμως κάτω από τα πόδια μας. Θεωρείς ότι βρισκόμαστε στον προθάλαμο μιας ακραίας περίοδου που μπορεί να οδηγήσει και σε έναν μεγάλο πόλεμο, έναν παγκόσμιο, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι ήδη βιώνουμε έναν πόλεμο. Απλά δεν τον έχουμε. Δεν έχει επισημοποιηθεί, δεν μας έχει ανακοινωθεί ενδεχομένως σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάω για έναν πόλεμο ο οποίος υπάρχει σε. Όπως ήταν ο ψυχρός πόλεμος στο παρελθόν, όπως ήταν ο πόλεμος προηγουμένως με τα όπλα, με αυτά. Εδώ υπάρχει ένας ξεκάθαρα οικονομικός πόλεμος. Τον οποίο νομίζω τον βιώνουμε όλοι μας, απλά δεν τον έχουμε ονοματίσει. Δεν μπορούμε να τον δώσουμε όνομα. Και επειδή ακριβώς ο εχθρός είναι λίγο αόρατος και δεν μπορεί να στοχοποιηθεί τόσο καλά. Δεν μπορείς και να τον πολεμήσεις. Τι σε φοβίζει αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάτι που να σου δημιουργεί αγωνία, είσαι και πατέρα σου. Αγωνόμαστε για το αύριο. Περάσαμε ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια τα οποία βιώσαμε ποτέ σαν ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση. Γιατί πριν την μεταπολίτευση, εγώ τουλάχιστον δεν υπήρχα. Έτσι, μιλάω για τη δική μας κοινωνία. Υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Μια αβεβαιότητα είναι αυτή που αν μας λέγανε ότι θα συμβεί αυτό, θα είναι τα πράγματα έτσι, 3, 5, 7 και μέχρι εκεί, ακόμα και άσχημα να ήταν, τουλάχιστον θα είχαμε βρει τον τρόπο να προσαρμοστούμε. Αυτή η καθημερινή κατάπτωση της προσαρμογής μας είναι λίγο τρομακτική. Πώς θεωρείς ότι θα είναι τα πράγματα στο μέλλον, θεωρείς ότι θα υπάρξει ανατροπή? Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη, δεν μιλάω για το εγγύς μέλλον, πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη 15ετία θα έχουμε πάρει τα πάνω μας. Για να το πω έτσι γρήγορα και απλά. Θεωρώ ότι γίνεται ένας κύκλος συνέχεια, ότι η ιστορία κάνει κύκλους. Και θεωρώ ότι την 15ετία πάνω, χωρίς να λέω κάτι, το λέω από ένστικτο και από καθαρά από κάποια πράγματα πούμε, τα οποία έχω παρακολουθήσει και έχω διαβάσει και σύμφωνα με το ένστικτό μου κατά κύριο λόγο. Πιστεύω ότι σε 15-20 χρόνια η Ελλάδα θα ζήσει πάλι μια ακμή. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μπούμε σε μια ακμή και κοινωνική και πολιτιστική και πολιτισμική και οικονομική και να μείνουμε εκεί. Να μην είναι ένα ψέμα. Στο χέρι μας, νομίζω. Και θα ήθελα και μια ευχή για το μέλλον. Να μην είναι 15-20 τα χρόνια τα οποία θα ζήσουμε ξανά την ακμή μας σαν ελληνική κοινωνία, αλλά να είναι πιο σύντομα. Μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχεις όλα. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ.